μου είναι Κωνσταντίνα Κούνεβα. Είμαι 44 χρονών, μετανάστρια από τη Βουλγαρία. Το βράδυ, στις 22 του Δεκέμβρη, δέχομαι δολοφονική επίθεση με βιτριόλι. Μες στη δουλειά σου είχε τα μάτια 14, γιατί τα αφεντικά σε θέλουνε στα 4. Αλληλεγγύη στις εργατρίες που μιλάνε, στον ταξικό αγώνα όλοι μέχρι θανάτου πάμε. Μες στη δουλειά σου είχε τα μάτια 14, γιατί τα αφεντικά σε θέλουνε στα 4. Αλληλεγγύη στις εργατρίες που μιλάνε, στον ταξικό αγώνα όλοι μέχρι θανάτου πάμε. Борбена и не се срамува от работа, каквато и да била работа. Намира се при питание, печелеше, ходеше до Румъния, нали така? Вземаше стоки, продаваше. Никога. И най-студеното време, когато пътуваме с автобуса, нали, когато отиваш на работа, защото сутрин в 8 трябваше на Сергията да застане, усмихват се винаги. Και στα διοικητικά συμβούλια που είχαμε ήταν, μπορώ να σας πω, άλλοι είπαν, η Κωνσταντίνα ήταν πάντα εδώ και τους μάλωνε κιόλας. Κάποιες γυναίκες αν αρχίζανε να τα ψάχνουνε, να επιμένουνε, να τα παίρνουνε, σιγά σιγά αρχίζανε και φεύγανε, τους έχουνε απολύσει. Δηλαδή είχε ένα ψυχολογική πίεση να μην κάνουμε κάτι για να μας διώχνουνε. Ένας φόβος άρχιζε, διότι μόλις φεύγει καμιά κοπέλα, ακούγεται στις γραμμές ότι έφυγε για αυτό το λόγο. Και μου έλεγε, με πιέζουνε πάρα πολύ, να μην σου πω ότι μου λένε πουτά, να μην το πω τι λέξη μου ξέφυγε. Φύγε από εδώ, πήγαινε στη Βουλγαρία σου, τι θέλεις εδώ, άμα δεν σου αρέσει η δουλειά, τι ψάχνεις. Πήγαινε βρες και κάποια άλλη κτλ. Ήταν επικίνδυνο να μιλάμε με την Κωνσταντίνα. Και η Κωνσταντίνα το κατάλαβε και από μόνη της άρχιζε να απομονώνεται, να απομακρύνεται για να μην βλάπτει κάποια κοπέλα. Και πίσω και μας λέει, εγώ πήγα, μίλησα μαζί του και εκείνος μου είπε ότι θα σε κάνω επόπτρια. Θα σου δώσω όσα λεφτά θέλεις. Θα βοηθήσω το παιδί σου. Αρκεί να φύγεις από τον Μπεκόπ, από το σωματείο μας. Βράδυ της 22ης προς την 23η Δεκεμβρίου του 2008, η Κούνεβα κατέβηκε από το τρένο και τότε δύο άντρες την ακολούθησαν στον δρόμο για το σπίτι της, 300 μέτρα από εδώ. Της επιτέθηκαν με ένα ισχυρό οξύ, με βιτριόλι. Θυμάμαι τα πάντα και πώς είχε γίνει και ήρθαν, ποιοι μου βοηθήσανε. Και στο νοσοκομείο μετά και αργότερα, πιστεύω ότι 98% το θυμάμαι καλά. Τα παιδικά μιλάτε για κεντρικές ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Ακούστε τα λαλά, τραγουδείς ολοφόνη, η Κωνσταντίνα Κούνεβα δεν είναι μόνη. Επειδή μου σαν κάποιοι είναι πολύ φοβισμένοι καημένοι. Μεγάλο φόβο έχουν, ασκήσουν κάτι επίθεση επάνω σε έναν άνθρωπο. Έχουν τεράστιο φόβο. Όσο είναι έντονο το φόβο του, τόσο είναι έντονη και η κίνησή τους και η επίθεσή τους. Τίποτα δεν με έχει φοβηθεί. Δεν μπορούσα να ζήσει με φόβος. Ο φόβος καταστρέφει. Ο φόβος δημιουργεί πολλά προβλήματα και σε καταστρέφει. Εγώ δεν νομίζω ότι έκανα λάθος. Να βοητάς τον κόσμο δεν είναι λάθος, αυτό είναι το καλό. Ο φόβος δεν βοητάει. Ο φόβος σε αφήνει να ζεις ελεύθερος. Ο φόβος είναι καταστροφή. Για την κατάσταση στο κλάδο μου, όπως και στις άλλες δουλειές, εξαρτάται από εμάς πώς θα βελτιώσουν και πώς θα χειροτερέψουν. Από εμάς. Γίνονται και εδώ και
αλλού. Φαίνεται ότι ολοκληρώνεται μια παγκόσμια δουλειά. Και εμείς όλοι συμμετέχουμε σε αυτό. Πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει και να καταλάβει τι γίνεται. Ξέρουμε εκεί που έχει πατήσει η δουλειά πόσο αιώνες έχει κρατήσει. Αν τώρα δεν πάρουμε μέτρα που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, μετά θα είναι πολύ αργά. Γιατί αν κάποιος διαβάσει πόσο δύσκολα και πόσο θυσίες έχουν δώσει οι άνθρωποι ώστε να δημιουργήσουν τα συνδικάτα να υπάρχουν. Τώρα γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια να καταστραφούν όλα τα συνδικάτα παντού. Αν το καταλάβει ο κόσμος, καλώς. Αν δεν το καταλαβαίνει, να το πάρει σαν μια συμβουλή μητέρας να μην επιτρέψουν να καταστρέψουν τα συνδικάτα. Να προσπαθήσουμε να αλλάξει τον τρόπο που συνεργάζεται με την κυβέρνηση και με τους εργαζόμενους, ίσως να μην επιτρέψουμε να καταστραφούν και να κλείσουν.